Ακριβώς, Νικήτα. Γίνεται τώρα η σύσκεψη, η συνάντηση που έχει ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καρδί μαζί με τους παραγωγούς. Συζητάνε αυτή την ώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ενώ προηγουμένως παρευρέθηκε και σε άλλα μέρη διαθέσεων αγροτικών προϊόντων και σε χωραφιά πατάτων παραγωγών και άλλων προϊόντων για να ακούσει τα προβλήματά τους. Και ουσιαστικά τα σοβαρότερα προβλήματα, φαντάζομαι, ποια είναι? Ότι δεν έχουν ανοίξει τα ξενοδοχεία. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, δεν μπορούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους. Σωστά, αυτό είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα και εκτός από τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων στην εχώρια αγορά αντιμετωπίζουν προβλήματα και που δεν εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό. Με μεγάλες ποσότητες άλλες χρονιές έφευγα στο εξωτερικό, τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και μερικά προϊόντα όπως το καρπούζι έμεινε αδιάθετο γιατί καταστραφήκε από τις ψηλές θερμοκρασίες. Τώρα αυτά εδώ τα καρπούζα που βλέπουμε στις χώρες, εντάξει, είναι μαραμένα καρπούζα, είναι εκεί, δηλαδή φαντάζομαι δεν θα τα πάρουν για να τα πωλήσουν, αντιθέτως θα τα πάρουν για να τα πετάξουν στις χωματερές. Και του εξήγησαν η παραγωγή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, Χρυσόστομε, σωστά? Ναι, Νικήτα, τα καρπούζια από μέσα, όπως μπορείτε να δεις και εσείς στις εικόνες σας, δεν ξέρω αν τις δείχνει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, βλέπουμε τα καρπούζια, ναι. Καλά, απλά ναι. Εξωτερικά έχουν, από έξω έχουν κυτρινίσει, απλά από μέσα είναι καλά, αλλά δεν μπορούν να διαδεθούν, όπως καταλαβαίνουμε, στην αγορά. Λοιπόν, άρα είναι αυτή η κατάσταση με τα προϊόντα. Και τώρα είναι εκεί στο ξυλοφάγο και ακούει τους αγρότες για να δει τι άλλα προβλήματα προκύπτουν και πώς θα τα επιλύσει. Φαντάζομαι ο Υπουργός και δίνει χρονοδιαγράμματα για το πότε θα επιληθούν, Χρυσόστομε. Ναι, ακριβώς, Νικήτα, σε προηγούμενες δηλώσεις που έκανε στο παραλίμνη μας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν εξάγγελες στην ουσία μέτρα στήριξης τα οποία θα τα πάρει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Επίσης, να σημειώσουμε, Νικήτα, ότι ο Υπουργός θα περιοδεύσει και σε άλλες αγροτικές περιοχές ανά το Πανκύπριο, ούτως ώστε να ακούσει και σε αυτές τις περιοχές τα προβλήματα, γιατί κάθε περιοχή αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα. Μάλιστα, λοιπόν, θα δούμε τώρα τις δηλώσεις. Ό,τι αλλάξει μας το μεταφέρει. Σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ναι, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει περίσσια καρπουζιών ή κάποιες φοιτίες καρπουζιών επηρεάστηκαν από τον καύσωνα. Ό,τι δικαιολογείται για να αποζημιωθεί, να είστε βέβαιοι ότι θα αποζημιωθεί. Αυτό που θα κάνουμε όμως είναι να δούμε πώς διαχειριζόμαστε αυτή την περίσσια των καρπουζιών. Υπάρχουν στη σκέψη μας διάφοροι τρόποι. Ήδη η καρπουζοπαραγωγή της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, θα στηριχθούν με έναν ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ. Αύριο πάει η σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα, ούτως ώστε να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις φοιτίες τους και να προχωρήσουν σε εξαγωγές. Με αποτέλεσμα να διατηρηθούν όσο γίνεται και οι τιμές στην εχώρια αγορά. Και μελετάμε επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα συζητήσουμε με τις αγροτικές οργανώσεις. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι και για τα λαχανικά η κυβέρνηση έχει πάρει απόφαση για να στηρίξει τους παραγωγούς ακριβώς για να διαχειριστούν αυτήν την περίοδο που αποτελεί για όλους μας μεγάλη πρόκληση.